Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, καλή δύναμη. Είτε κάνετε στις 9 Ανάσταση, είτε στις 8, είτε στις 10, όπως κάναμε εμείς στο Λουκαΐτη, είτε στις 11, όπως κάναμε στο Ηλιόκαστρο και μετά τα αυτά είπαμε όλα τα γράμματα που προβλέπει η Αγία μας Εκκλησία, σας εύχομαι να γευθήκατε την χαρά του Χριστού και τα χείλη σας να πήραν το σώμα και το αίμα του, γιατί εκεί κορυφώνεται η γιορτή. Εκεί καταλήγει αυτή η μεγάλη εορτή του Πάσχα. Ας ψάλουμε το Χριστός Ανέστη μια φορά που είναι ένας θαυμάσιος πεάνας ύμνος της Εκκλησίας μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Να έχετε δύναμη, αδελφοί μου. Σήμερα θα σας βάλω και ένα τραγούδι το οποίο κάθε χρονιά τη λαμπρεί την πρώτη ημέρα αυτή. Το ακούω τέζα. Με συγχωρείτε για τα απλά ελληνικά, τέζα, να ακούνε και οι γείτονες. Ακούστε κι εσείς τον Παπαχρήστο να εφρανθεί η καρδιά σας. Και μ' αρέσει ένα στίχος που λέει «Σήμερα και οι παπάδες λειτουργούν σαν δεσποτά». Γιατί η Ανάσταση δεν ξεχωρίζει κανέναν. Όλους μπορεί να τους φέρνει στο φως. Σταματάω να ακούσω τον Παπαχρήστο. Στους ουρανούς ευρέθη. Σήμερα, μωρέ παιδιά, σήμερα και οι παπάδες. Λειτουργούν σαν δεσποτάδες. Σήμερα μαύρα μου μάτια, σήμερα τα παλικάρια. Παιδιά, όλα στο χώρο να μπείτε. Όλα στο χώρο να μπείτε και ένα βέργο κινηθείτε. Σας παιδιά, κι όποιος το χώρο χαλάσει, κι όποιος το χώρο χαλάσει, το φεσάκι του να χάσει. Σας παιδιά, μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο, το χώρο δεν τον αφήνω.
το ακούσαμε το όμορφο αυτό τραγούδι, το οποίο είναι μοναδικό, έχει την ομορφιά αυτή την ελληνοχριστιανική, το δικό μας το ελληνοχριστιανικό Πάσχα, το οποίο ως ελληνοχριστιανικό, αδελφοί μου, μπορεί να περιλαμβάνει τους ανθρώπους όλης της οικουμένης. Ελληνικό Πάσχα δεν σημαίνει ότι αφήνω τον άλλον άνθρωπο μακριά. Περνάει ένας μουσουλμάνος απ' έξω την ώρα που κάνουμε το αναστάσιμο τραπέζι. Έλα αδελφέ να φας και εσύ μαζί μας. Και αυτό το τραπέζι δεν τον αποκλείει. Στη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να μετέχει, αλλά στο τραπέζι, στη χαρά, στο φαγητό μπορεί να μετέχει. Και μπορεί να γίνει αφορμή αυτό το απλό, το καθημερινό, να έρθουμε πιο κοντά στον αδελφό. Πατέρα Διονύση, την ευχή σας, αληθώς ανέστη. Αυτό είναι το μοναδικό του δικού μας του κοινωνικού πράγματος. Το χαρήκαμε. Εχθές ζήσαμε την Ανάσταση του Χριστού με κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν πειράζει. Να ξέρουν ότι του χρόνου τέτοια δεν θα ανθέξει κανείς, ούτε θα ξανασκύψουν το κεφάλι οι Ορθόδοξοι Παπάδες. Λέω σκύψουν γιατί προσωπικά τα τέλεσα, ευτυχώς μπόρεσα και τα τέλεσα όπως παλιά, χωρίς και όπως παλιά και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η καρδιά μου έτσι έλεγε, έτσι έπρεπε να κάνω. Συνέχισε να τα κάνω αυτά τα πράγματα, έτσι όπως τα παρέλαβα. Ξέρετε, όταν μας χειροτονούν, μας δίνει ο επίσκοπος τον Άγιο Άρτο. Και δεν λέει ότι θα τον παραδώσει τον επόμενο δεσπότη σε κάποιον άλλον, αλλά θα τον δώσει τον Χριστό. Εμείς οι Ορθόδοξοι κληρικοί χειροτονούμαστε για τους χριστιανούς, για να διακονούμε το σώμα του Χριστού. Εύχομαι να περάσετε όμορφα σήμερα, Αναστάσεις χαρούμενα, καμία μιζέρια και καμία.